Η Καβάλα έφτασε το πρωί της Παρασκευής κλιμάκιο μηχανικών της Εγνατία Οδός ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, το κλιμάκιο βρέθηκε στην περιοχή της Χωράφας πίσω από τον χώρο του πρώτου Λυκείου Καβάλας, αλλά και στην περιοχή του Αγίου Τρίφωνο στο Περιγιάλι, έτσι ώστε να έχει μια πρώτη επαφή με την περιμετρική και να ξεκινήσει η μελέτη για την επέκτασή της. Χάραξη περιμετρικής από πάνω από τον Κόντι μέχρι τα νεκροταφεία που γίνεται αυτή τη στιγμή η χάραξη. Έχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα παιδιά όσον αφορά τη χάραξη και ήρθαν να κάνουν μια αυτοψία να δούνε και το ανάγλυφο το εδάφους και τους κόμβους που έχουν στο πρόγραμμα να κατασκευαστούν για να δουν τι προβλήματα υπάρχουν για να μπορέσουν να κάνουν μια σωστή, πιο σωστή χάραξη και μια πιο σωστή μελέτη. Γιατί ουσιαστικά ξεκινάει τώρα η μελέτη. Η χάραξη της περιμετρικής έχει υλοποιηθεί, ωστόσο μένει πλέον να ξεκινήσουν οι μελέτες για την επέκταση της περιμετρικής στην Καβάλα, ενώ αναμένεται σύντομα και δεύτερη επίσκεψη των μηχανικών στην πόλη. Γι' αυτό έρθαν τα παιδιά για να δουν τι προβλήματα θα συναντήσουν σύμφωνα με τη χάραξη για να μπορέσουν να κάνουν την κατάλληλη μελέτη. Μέχρι στιγμής εντοπίζονται πολλά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα, όχι πολλά, αλλά προβλήματα πάντα υπάρχουν κατά τη σύνταξη μιας μελέτης.